Και η μείωση των κρουσμάτων συνεχίστηκε και το τελευταίο 24ωρο. Δυστυχώ όμω αυξήθηκε ο αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του. Πάμε στη Δέσποινα βλεπάκι για να δούμε μαζί αυτή την αντίφαση, Δέσποινα. 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο δυστυχώς και είναι 680 οι διασωληνωμένοι ασθενείς. 10.783 τα κρούσματα που μας ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στην Αττική τα 3.826 από αυτά και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1.146 μολύνσεις έγιναν περίπου 220.000 τεστ.